Το παιχνίδι στα Θραψανό ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία για τον Ανθιστίωνα, με τον Σαϊτάκη να περνά και τον τερματοφύλακα, αλλά να καθυστερεί να πλασάρει με τον Ρούβα να απαντά με γκολ. Στο 16 ο Ανογιαννάκης εκτέλεσε κόρνερ, ο Κουτσογιαννάκης με κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και το 0-1. Στο 18 ο Χαραλαμπάκης απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Πυρουνάκη, ενώ νέα φάση δημιούργησαν οι γηπεδούχοι στο 20 με τον Σαϊτάκη να σουτάρει, τον Ιατράκη να αποκρούει και στη συνέχεια τον γκολ του Φωτόπουλου να κυρώνεται για offside. Και ενώ Ανθιστίων δεν μπορούσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, τα κατάφερε στην επόμενη φάση ο Ρούβας με τον Κουτσογιαννάκη να φεύγει στην αντεπίθεση από αριστερά μετά την πάσα του Ζερβού και να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το 0-2. Το σερί των χαμένων ευκαιριών για τον Ανθιστίωνα συνεχίστηκε στο 26 με μοιραίο πάλι τον Σαϊτάκη και τον Ρούβα να βρίσκει και τρίτο γκολ στο 30 με μακρινό σουτ του Πυρουνάκη. Στο 33 ο Κουτάνδος επιχείρησε ένα σουτ με τον Ιατράκη να διώχνει σε κόρνερ και στη συνέχεια το Ρούβα να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες με Κουτσογιαννάκη και Χριστοφοράκη και τον Χαραλαμπάκη να σώζει, αλλά το 0-4 να έρχεται στο 39 με γκολ του Κουτσογιαννάκη για το hat-trick. Στο 43 ο Τρουλάκη σούταρε και είδε τον Ιατράκη με τη βοήθεια του δοκαριού να αποσώβει τον γκολ και σε αντεπίθεση στο 45 ο Χριστοφοράκης έκανε το 0-5 σκοράροντας χωρίς να πανηγυρίσει απέναντι στην πρώην ομάδα του. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Σαϊτάκης ανατράπηκε από τον Ζερβό και δόθηκε πέναλτι με τον Κουτάντο να νικά τον Ιατράκη από τα 11 βήματα. Με το σκορ στο 1-5 το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τον Ανθιστίων να έχει στα τελευταία λεπτά νέο δοκάρι με τον Μπερνίκου αλλά και ευκαιρία με τον Σαϊτάκη.